και πάω στο Ρέθυμνο, στον κύριο Κώστα Νικολιδάκη. Είναι εκεί πρόεδρος του εργατικού κέντρου από το Ρέθυμνο, γιατί θα ήθελα μέσα σε όλο αυτό πραγματικά τον κικαιώνα, ανεργία, φαύλους κύκλους εργασίας, ακρίβεια, ΦΠΑ, κρίσεις, απανοτές κρίσεις, οικονομική κρίση, ακρίβεια, ενεργειακή κρίση κτλ. Να μας δώσει το δικό του το στίγμα από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε μέσα στις δυσκολίες που προαναφέρατε, τις οποίες καλείται για μία ακόμα φορά ο κόσμος να ανταπεξέλθει. Δυστυχώς, όπως είπατε, τα ΦΠΑ, οι ακρίβειες, τα καύσιμα, τα τρόφιμα, όλα αυτά δυσχεραίνουν την κοινωνία μας, μία κοινωνία που προέρχεται από την οικονομική κρίση, από την περίοδο της πανδημίας και τώρα στο βωμό του πολέμου, με πρόφαση τον πόλεμο στη Ρωσία με την Ουκρανία, όλα έχουν πάρει την πάνω βόλτα πλην του μισθού μας. Είναι κάτι που τουλάχιστον φαίνεται ότι ή όπως λένε δεν ξέρουν, κύριε Νικολιδάκη, να διαχειριστούν. Αποδίδεται ό,τι κακό συμβαίνει αυτή την ώρα σε έναν πόλεμο, σε μια κρίση ενέργειας, και σταματάμε μέχρι εκεί. Δεν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις, δεν δίνουν άλλες εξηγήσεις. Σας πείθουν? Μα πώς να μας πείσουν όταν ξαναλέω, κάθε τρεις και λίγο όλο και κάτι διαφορετικό του στέει. Ξεκινήσαμε, ξαναλέω, με την οικονομική κρίση. Έφταιγε η κρίση. Δεχτήκαμε τις μειώσεις στους μισθούς μας και εμείς και οι συνταξιούχοι. Τελειώνει η οικονομική κρίση, έρχεται η πανδημία του κοροναϊού. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αύριο τι θα τους στέει? Πώς μπορεί να μας πείσει? Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το τελικό κείμενο του νέου προϋπολογισμού. Λέει το Υπουργείο ότι κύριο χαρακτηριστικό του είναι η επιστροφή της οικονομίας σε πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ μεγάλο στόχο ότι αποτελεί η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εν μέσω ενός ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος με υψηλές αβεβαιότητες και μεγάλη μεταβλητότητα, και επίσης δεν περιμένουν ότι ο πληθωρισμός θα πέσει. Από την άλλη, μέσα σε αυτό τον προϋπολογισμό ενσωματώνουν και το πακέτο των φοροελαφρύνσεων των 2,4 δις ευρώ. Τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά που λένε στον προϋπολογισμό καλά τα λένε. Από την πλευρά τους καλά τα λένε. Δεν λένε όμως πώς θα τα επιτύχουν και πώς θα φτάσουν στους στόχους αυτούς. Μιλάνε για μέτρα στήριξης με φοροελαφρύνσεων και τα σχετικά. Ποιες φοροελαφρύνσεις όταν ο κόσμος δεν έχει να ζήσει, δεν έχει να αγοράσει τρόφιμα? Η αγοραστική αξία του μισθού αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί κατά 45-50%. Τι να τις κάνουμε τις φοροελαφρύνσεις? Ας μας εξηγήσουν. Είναι, συγγνώμη, λυπάμαι που το λέω για μία ακόμα φορά, έχω καταντήσει γραφικός, αλλά όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν είναι σαν να δίνουν σε καρκινοπαθή για θεραπεία ασπιρίνη. Είναι το θεωρητικό κομμάτι του προϋπολογισμού και τα νούμερα πάνω στο χαρτί. Λέτε, διότι στην πραγματικότητα, με την πραγματική οικονομία, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ θα σας πω το εξής. Η κολόνα της οικονομίας της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια ποια είναι? Ο τουρισμός. Όλα τα έσοδα, ή μάλλον η πλειοψηφία των εσόδων, είναι από τον τουρισμό. Ο τουρισμός δεν είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Ο τουρισμός είναι οι εργαζόμενοι. Πώς βοηθάνε τους εργαζόμενους του τουρισμού, και όχι μόνο του τουρισμού, αλλά να βάλουμε το μεγάλο κομμάτι που είναι του τουρισμού. Κάθε οικογένεια στο νησί μας και στο Ρέθυμνο εδώ έχει από έναν έως δύο οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε καλούνται μέσα στο χειμώνα να πεινάσουν. Διότι ο Υπουργός Εργασίας δεν
μπορεί να δεχτεί όλα τα επιχειρήματα που του βάζουμε. Και να πάμε και στους υπόλοιπους. Για ποιο λόγο και τούτη η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη. Γιατί να μιλάει ο εκάστοτε υπουργός για το τι μισθό θα πάρει ο εργαζόμενος. Λέτε λοιπόν ότι στον τουρισμό δεν δίνουν πραγματικά την αξία που του πρέπει και δεν προσέχουν το κομμάτι αυτό, ε? Και έκανα κάποια σχόλια και ζήτησα την απάντησή σας, κύριε Νικολιδάκη. Φυσικά, αυτό λέμε και το λέμε ευθέως. Όταν εμείς από πέρυσι το χειμώνα, όχι τώρα, όχι χθες ούτε αύριο, από πέρυσι το χειμώνα, σαν σωματεία, σαν εργατικά κέντρα, σαν ομοσπονδίες, προσπαθούμε να πείσουμε τον Υπουργό για τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα. Τον Υπουργό Εργασίας εννοείται. Βέβαια. Ο Υπουργός Εργασίας μας στέλνει στον Υπουργό Οικονομικών για να δούμε αν υπάρχουν δημοσιονομικά. Ο Υπουργός Οικονομικών λέει ότι δεν ξέρω κάτι εγώ και είναι ένας φαύλος κύκλος ανάμεσα στα Υπουργεία. Εμείς τι ζητάμε? Να ζήσουμε. Δεν ζητάμε να πλουτίσουμε. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ζητάνε να ζήσουνε. Όταν δουλεύουμε 5 και 6 μήνες, παίρνουμε και 3 μήνες ταμείο ανεργίας, μας κάνει 9, μέχρι το 12, είναι 3 μήνες. Mm-hmm. Η φορολογία όμως είναι και για τους 3 μήνες αυτούς. Ο φόρος δεν είναι στους μήνες που δουλεύουμε στην το ταμείο ανεργίας, είναι σε 12 μήνη βάση. Και τι λέμε λοιπόν στον Υπουργό? Κάντε επιτέλους το Ταμείο Ανεργίας ανταποδοτικό. Αυτό έχει πολλά ωφέλη. Και για τον εργαζόμενο που θα ζήσει, αλλά και για το κράτος. Διότι θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ένας εργαζόμενος ξέρει ότι με 100 ένσημα θα μπει Ταμείο Ανεργίας 3 μήνες και 5 μέρες, τις περίφημες 80 που λέει ο νόμος που ψηφίστηκε το 2011 και ξεκίνησε να μετράει από το 2013. Τι λέει, ότι είτε 100 μέρες ένσημα πάλι, είτε 200, 80 μέρες ταμείο θα πάρει. Οπότε ο εργαζόμενος που, επαναλαμβάνω, έχει χάσει και την αγοραστική δύναμη του μισθού του, τι θα κάνει? Θα τα βρει με τον εργοδότη, θα βάλουν 100 ένσημα, ίσα ίσα για να πάρουμε το τρίμηνο ταμείο και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Μάλιστα, και μετά λέμε, γιατί υπάρχουν απολύσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία και μετά λέμε ότι δεν βγαίνουμε και δεν κάνουμε, όταν υπάρχει ένας κύκλος και μια άρνηση για να, όπως εσείς το καταγράφετε και από τον κύριο Κοκολάκη το ίδιο ακούγα πριν από λίγο, έτσι ώστε να καταφέρετε να προχωρήσετε, αλλά το είπατε λίγο καλύτερα. Μας φορολογούν και τις 365 μέρες το μήνα, αλλά παίρνουμε επιδόματα, ε? Ακριβώς. Παίρνουμε για 9 μήνες και φορολογούμαστε για 12. Ναι. Είναι λίγο έτσι τα μεγέθη περίεργα. Θα πάτε με μειών υπαλλήλους και φέτος? Δηλαδή, ξέρετε, ξενοδοχό υπαλλήλους οι οποίοι εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης και μιας πολιτικής η οποία δεν διορθώνεται, ότι στρέφονται σε άλλους κλαδούς. Δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, αλλά αν το πρόβλημα, όπως το έλεγαν οι εργοδότες, πέρυσι ήταν 50 με 60.000 εργαζόμενους, φέτος θα έχει μεγαλύτερη αύξηση. Θα λείπουν πολύ πιο πολλοί εργαζόμενοι, με ό,τι αυτό συνυπάγεται για τους υπόλοιπους που δεν έχουν επιλογή. Είτε να αλλάξουν κλάδο, όπως είπατε, είτε να φύγουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και το πρόβλημα το μεγάλο δημιουργήθηκε με όλους αυτούς τους εργαζόμενους από τον υποκατώτατο μισθό που ίσχυε μέχρι πριν 2 χρόνια. Mm-hmm. Όταν ήσουν 24 χρονών και 11 μηνών, αμοιβόσουνα με 400 ευρώ. Όταν ήσουν 25 χρονών, δηλαδή ένα μήνα μετά, έπαιρνε 800 ευρώ. Κύριε Νικολιδάκη, φεύγει ο κόσμος και πάει στον πρωτογενή τομέα, για να δούμε αν μετακινείται ο κόσμος και προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί τουλάχιστον μέχρι στιγμής για ελλείψεις εργατών γης ακούμε. Ναι, υπάρχει μία στροφή προς τον πρωτογενή τομέα, αλλά όχι όσο οι εργαζόμενοι που φεύγουν έξω, στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα ποσοστό της τάξης του 35% έχει φύγει στο εξωτερικό. Έχουν φύγει έξω. Φέτος το καλοκαίρι τι άλλο αντιμετωπίσαμε με την κυβέρνηση?
πήγαιναν στα στέγια μεταναστών, ελληνοποιήσεις fast track, για να δουλέψουν, λέει, στις επιχειρήσεις που υπάρχει πρόβλημα και στον τουρισμό. Όταν όλοι γνωρίζουμε, είναι κοινό μυστικό, μόνο η κυβέρνηση δεν το ξέρει, ότι όλοι όσοι έρχονται εδώ, οι μετανάστες, οι παράνομοι, έχουν την Ελλάδα σαν ενδιάμεσο σταθμό για να προωθηθούν στην Ευρώπη. Δηλαδή τι κάνει η κυβέρνηση? Έρχονται από τον εκάστοτε προορισμό οι χτυπημένοι από τους πολέμους και από όλα τα που έχουν στις χώρες τους, σταματάνε στην Ελλάδα, τους νομιμοποιούμε και φεύγουν και πάνε στην Ευρώπη. Αυτό θέλουμε. Και εμείς έχουμε πρόταση και πάνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών, οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα πολλά χρόνια τώρα, και ακούστε, για να γίνουν νόμιμοι τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να έχουν, λέει, 150 ένσημα το χρόνο, για να μπορούν να έχουν άδεια εργασίας και άδεια παραμονής. Αλλά για να πάρεις τα 150 ένσημα θα πρέπει πρώτα να έχεις άδεια παραμονής. Γιατί λοιπόν δεν νομιμοποιούν αυτούς τους εργαζόμενους που ζουν στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, πληρώνουν τους φόρους τους μέσω των οικογενειών τους, ζουν εδώ, στηρίζουν την τοπική οικονομία, μόνο ελληνοποιούν, πώς το λένε, νομιμοποιούν άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι θα φύγουν την επόμενη μέρα που θα πάρουν τα χαρτιά τους, θα πάνε στην Αυστρία, στην Γερμανία, στην Γαλλία και πάει λέγοντας. Ιστορίες καθημερινής τρέλας, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ότι δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτό. Έτσι. Η κυβέρνηση. Αλλά είναι διαχρονικό. Αλλά είναι διαχρονικό. Διαχρονικότατο. Έτσι. Και η τωρινή και η προηγούμενη και όλες οι κυβερνήσεις σπρώχνουν τη μαύρη εργασία. Σπρώχνουν τη μαύρη εργασία. Την παραοικονομία. Καλά, δεν αρέσουν τώρα αυτά που λέτε και δεν θα αρέσουν σε πολλούς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που εσείς καταγράφετε ως εργατικό κέντρο Ρεθύμνου, άσχετα με το αν αρέσουν ή δεν αρέσουν. Κύριε Νικολιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.